Σε οριακό σημείο βρίσκεται η λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων σε προσωπικό την ώρα που καλείται να καλύψει τις ανάγκες ολόκληρης της 5ης υγειονομικής περιφέρειας σε μια χρονική περίοδο που οι ιώσεις και η γρήπη παρουσιάζουν έξαρση. Αυτή τη στιγμή η παιδιατρική κλινική δεν λειτουργεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Συγκεκριμένα σήμερα στην εν λόγω κλινική υπηρετούν 4 γιατροί του ΕΣΥ και ένας καθηγητής διευθυντής σε συνθήκες που απαιτούν να υπερβάλλουν αυτούς προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους την ώρα που ένας λέκτορας απεντάχθηκε μόλις χθες από τις υποχρεώσεις του για κλινικό έργο με απόφαση της Ιατρικής Σχολής Λάρισας. Μια επίκουρη καθηγήτρια βρίσκεται σε μετεκπαίδευση, ένας επίκουρος καθηγητής απεντάχθηκε επίσης από τις υποχρεώσεις του για κλινικό έργο, 2 γιατροί του ΕΣΥ βρίσκονται αποσπασμένοι σε άλλα νοσοκομεία και οι παραιτήσεις γιατρών αποτελούν σύνηθες φαινόμενο. Ειδικότερα δε για τον λέκτορα, ο οποίος απεντάχθηκε μόλις χθες από τις υποχρεώσεις του για κλινικό έργο, διατηρώντας μόνο το ερευνητικό και το διδακτικό κομμάτι, υπάρχουν σοβαρές ενυπόγραφες καταγγελίες για αργομυστία. Ο συγκεκριμένος γιατρός, παιδοενδοκρινολόγος μάλιστα, βρίσκεται αυτό το διάστημα σε αναρωτική άδεια για ορθοπαιδικό πρόβλημα υγείας, παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται να συμμετέχει στην ιατρική ομάδα μεγάλου νοσηλευτικού ιδρύματος παιδών στην Αθήνα. Για όλα τα προαναφερθέντα διενεργείται ΕΔΕ με εντολή του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας κ. Αθανάσιου Μητσιού, προκειμένου να εξακριβωθούν εάν ευσταθούν οι καταγγελίες και να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν, ενώ και ο Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής Καθηγητής κ. Γιώργος Σιρογιαννόπουλος, ερωτηθής από την τηλεόραση της TRT, απέφυγε να σχολιάσει το συγκεκριμένο θέμα. Ο κ. Γιαμαντόπουλος εγκαταστάθηκε στο Πανεπιστημιακό την 1η Νοεμβρίου. Και υπάρχουν καταγγελίες ενυπόγραφες ότι ερχόταν στις εφημερίες αλλά έλειπε ενδιάμεσες ημέρες. Η διοίκηση του νοσοκομείου, για να λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, έχει ξεκινήσει έλεγχο για να δούμε αν ήταν, πότε ήταν και πότε δεν ήταν. Για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ζήτησε απεγκατάσταση από το κλινικό έργο για ένα εξάμηνο, πιθανόν αυτό να είναι και λιγότερο, και το οποίο χθες από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής έγινε δεκτό. Ό,τι είχα να πω το έχω πει. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Επιπλέον, σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Μητσιού, από τις 12 Ιανουαρίου τα εξωτερικά ιατρία της Παιδιατρικής Κλινικής παραμένουν κλειστά λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού, ενώ επισήμανε ότι έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Υγείας να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιστρέψουν οι αποσπασμένοι γιατροί στις θέσεις τους. Σήμερα το πρωί, άλλωστε, εκπρόσωποι της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου και της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο γραφείο του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, εκφράζοντας την αγωνία τους για την κατάσταση που επικρατεί στην παιδιατρική κλινική. Ως Εργατικό Κέντρο Λάρισας και αντίστοιχα η Ομοσπονδία των Αγροτικών Συλλόγων, ζητούμε την άμεση κάλυψη όλων των κενών σε γιατρούς με μόνιμες θέσεις εργασίας και όχι επικουρικές ή μη ειδικευόμενους.